Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο που έγινε το περιστατικό, σωστά? Σωστά, ναι. Εδώ που οι φίλοι του κιόλας έχετε βάλει ένα πανό. Συμβολικά έχουμε τοποθετήσει ένα πανό για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι που περνάνε από το σημείο να ξέρουν τι συνέβη εδώ. Υπάρχουν μαρτυρίες που τον τοποθετούν στο αυτοκίνητό του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλος περιέργος όμως δεν υπάρχει καμία μαρτυρία από την επίμαχη στιγμή. Ούτε εμείς ούτε οι αρχές αποκλείουμε οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διαλευκάνει μόνο η έρευνα. Το σημείο που βρισκόμαστε είναι το σημείο που είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του ο Ανδρέας Οδυσσέας. Είχε μάλιστα και το σκύλο τον Άργο μαζί, πίσω στο κάθισμα. Είχε πάρει φαγητό για να τον ταΐσει. Είναι ένα σημείο που υπάρχει ορατότητα και από τις δύο πλευρές και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βέβαια. Είναι ευθεία. Βέβαια. Είναι μετά από στροφή, δεν είναι πάνω στη στροφή. Σίγουρα. Είναι δρόμοι καταρχήν που ο Ανδρέας τα γνωρίζει σπιθαμή προς σπιθαμή. Και ως ντόπιος κατά κάποιο τρόπο, χρόνια στα μέρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έγινε. Να βγει και από το αμάξι, να δει την Πανσέλινο, να πάρει τηλέφωνο, να καπνίσει ένα τσιγάρο. Δεν είχε τόσο σοβαρά χτυπήματα που να δικαιολογεί ένα αυτοκίνητο που πέρασε με ηλικιώδη ταχύτητα. Δεν γνωρίζουμε. Μόνο ότι τον εγκαταλείψαν σαν να ήταν αδέσποτο σκυλί. Πριν έρθει εδώ στην περιοχή ο Ανδρέας, είχε περάσει πρώτα από σένα, από τη Θήβα, σωστά? Ναι, ναι. Βρεθήκαμε στη Θήβα για περίπου ένα τέταρτο στο καφέ The Bar και μετά πήγαμε στο σπίτι να δει τη γυναίκα μου, το παιδάκι μου. Συγκίνηση πολύ μεγάλη, χαρά. Έφυγε από τη Θήβα 9:25-9:30 από το σπίτι μου. Και μιλήσατε στο τηλέφωνο μετά? Μετά μιλήσαμε γύρω στις 10 και στο τηλέφωνο. Και ήταν στην Ελλοπία, είχε σταματήσει για φαγητό. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, τα πάντα μπορεί να είναι πιθανά. Ξέρουμε ότι του τελείωναν και τα καύσιμα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ο ίδιος σίγουρα γνώριζε ότι Κυριακή τέτοια ώρα δεν θα έβρισκε κάποιο βεντσιλάδικο ανοιχτό. Είτε ήθελε να γυρίσει στην ξενονομή στο χωριό του, είτε ήθελε να πάει στο Σαράντι. Προφανώς δεν του έφτανε η βενζίνη για να συνεχίζει να κινείται και δεν υπάρχει και λόγος να έχει σταματήσει από τη στιγμή που δεν είχε πολύ βενζίνη. Γιατί να τη σπαταλήσει στην άκρη του δρόμου. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο προκάλεσε ο Ανδρέας, διότι ούτε ο χαρακτήρας του ήταν τέτοιος, αλλά ήταν επίσης και ένας άνθρωπος ο οποίος γνώριζε τα μέρη αυτά πάρα πολύ καλά. Ερχόταν εδώ από τη μέρα που γεννήθηκε, έφυγε στα 46 του χρόνια. Και ήταν ένας άνθρωπος ζωντανός, υγιής, γυμνασμένος και ευφυής για να προκαλέσει οτιδήποτε τέτοιο. Και εμείς κατά κάποιο τρόπο αφήσαμε τη ζωή μας εδώ μαζί, τουλάχιστον τη ζωή όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Δεν έχω λόγια, είναι σαν να μην έχει γίνει. Νομίζω ότι ζούμε μια κακιά φάρσα που κάποια στιγμή κάποιος θα μας πει εντάξει τέλος. Είναι μια φάρσα. Με κάλεσε η αδερφή του γύρω στις 1:30 με 2 το βράδυ να μου πει αυτό που δεν λέγεται. Εγώ ήμουν στη δουλειά μου. Έχω ένα μπαρ, ένα καφέ μπαρ στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι τι έγινε, νομίζω ότι το διέλυσα το μισό. Και προσπάθησα να ενημερώσω τους υπόλοιπους φίλους του Ανδρέα.